Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας με καταρακτώδεις βροχές και δυνατούς ανέμους πλήττει τις τελευταίες ώρες τις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα Κέρκυρα, Παξούς και Ήπειρο. Τα νερά από το μεγάλο όγκο της βροχής έγιναν ποτάμια, ενώ από τις κατολιστήσεις αποκλείστηκαν χωριά σε Ζαγόρια και Τζουμέρκα. Η παλιά Εθνική Οδός Αντιρίου Ιωαννίνων έκλεισε από τα φέρτα υλικά στο χωριό Κεφαλόβρισο, ενώ οι ισχυροί άνεμοι έχουν προκαλέσει προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Συγκεκριμένα δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ από τον Πειραιά δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των Δελφινιών για τον Αργό Σαρονικό. Αυτή την ώρα τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην Αιτωλοκαρνανία και εκεί θα μεταφερθούμε για να δούμε την εικόνα με τη βοήθεια του Χρήστου Στρατουλάκου. Χρήστο. Καλό σας μεσημέρι, Μαριλένα, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς ο δυτικός άξονας της χώρας πλήγει τις τελευταίες ώρες από σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Να ξεκινήσουμε με την παλιά Εθνική Οδό Αντιρρήου Ιωαννίνων, η οποία είναι κλειστή κοντά στο σημείο της κλεισούρας, λίγο πριν το Αγρίνιο, καθώς αρκετά φερτά υλικά αλλά και βράχοι έπεσαν λόγω της δυνατής βροχής, με αποτέλεσμα να έχει κλείσει ο δρόμος. Αυτή την ώρα στο σημείο υπάρχουν μηχανήματα και της περιφέρειας αλλά και των Δήμων Μεσολογγίου και Αγρινίου προκειμένου να ανοίξουν το δρόμο, κάτι το οποίο φαντάζει δύσκολο για την σημερινή ημέρα, καθώς συνεχίζεται η βροχή και είναι πάρα πολύ μεγάλος όγκος των φερτών υλικών που έχουν κλείσει το οδόστρωμα. Την ίδια ώρα, εκτός από την Αντιρρήου Ιωαννίνων, προβλήματα είχαμε και σε αρκετά χωριά, κυρίως του Δήμου Αγρινίου, όπου πάνω από 300 κλήσεις δέχτηκε η περιοριστική υπηρεσία για άντληση υδάτων από υπόγεια και σπίτια αλλά και καταστήματα, όπως επίσης και πέρα από το Αγρίνιο και στην περιοχή του Αιτωλικού. 15 περιπτώσεις χρειάστηκε να επέμβει η περιοριστική υπηρεσία προκειμένου να απεγκλωβίσει άτομα είτε μέσα από σπίτια είτε από αυτοκίνητα τα οποία είχαν εγκλωβιστεί λίγο μετά τις 5 το πρωί, οπότε άρχισαν να ξεχυλίζουν τα ποτάμια εδώ στο συγκεκριμένο σημείο στην Αιτωλοκαρνανία. Η προσπάθεια συνεχίζεται, οι κάτοικοι είναι σε επιφυλακή καθώς, όπως είπαμε και νωρίτερα, η κακοκαιρία συνεχίζεται, βρέχει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή, καταρακτοδό σχεδόν στα σημεία τα οποία επλήγησαν νωρίς το πρωί. Οι ζημίες είναι τεράστιες, έχουν καταστραφεί περιουσίες πολιτών, Μαριλένα, οι οποίοι είναι απογοητευμένοι και θεωρούν ότι όπως και στη Μάνδρα δεν υπήρξε αποζημίωση μέχρι και τώρα σοβαρή στους ανθρώπους αυτούς, έτσι θα γίνει και εδώ. Από εκεί και πέρα όμως προβλήματα είχαμε και σε άλλες περιοχές Δυτικής Ελλάδας, όπως στα Γιάννενα, όπου σε αρκετά σημεία το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων γέμισε νερά. Είχαμε και εγκλωβισμούς τουριστών στα ορεινά τμήματα των Ιωαννίνων, όπου χρειάστηκε και επέμβαση περιοριστικής υπηρεσίας. Έχουμε να πούμε ότι έχουμε υπερχείληση και του ποταμού Λούρου. 20 σπίτια και 5 καταστήματα έχουν υποστεί ζημιές από εισρωή υδάτων, ενώ χρειάστηκε να υπάρξουν και εκεί απεγκλωβισμοί. Προβλήματα όμως έχουμε και στους Παξούς. Εκεί 50 κλήσεις δέχτηκε η περιοριστική υπηρεσία για άντληση υδάτων και εκεί έχουμε κατολιστήσεις, όπου συνεργεία από την Κέρκυρα σπέβδουν προκειμένου να ανοίξουν τους δρόμους. Ενώ όπως σου προείπα, όλοι είναι σε επιφυλακή καθώς δυστυχώς η κακοκαιρία συνεχίζεται και βρέχει πάρα πολύ αυτή την ώρα που μιλάμε. Χρήστο Στρατουλάκο, παρακολουθείς το θέμα και θα σε συναντήσουμε και στα επόμενα δελτία μας. Σε ευχαριστώ πολύ. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, καλωσορίζω στο στούντιο τη μετεωρολόγο του Sky, Νικολέτα Γιακοπούλου. Να μας πεις, Νικολέτα, ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα και πώς θα διαμορφωθεί τις επόμενες ώρες. Καλό μεσημέρι, Μαριλένα. Να πούμε ότι για τις περιοχές που είπε ο Χρήστος, εκεί έπεσαν τοπικά μέχρι και 200 τόνοι νερού αναστρέμα. Καταλαβαίνεις τον όγκο του νερού και αυτό πραγματικά εξηγεί και τις καταστροφές που είχαμε εκεί. Τώρα να πούμε ότι τις αμέσως επόμενες ώρες θα συνεχιστούν οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως όπως βλέπουμε και στο χάρτη, στη δυτική, την κεντρική και τη βόρεια χώρα. Στις περιοχές δηλαδή με το μοβ χρώμα θα έχουμε τα πιο έντονα φαινόμενα. Οπότε μεγάλη προσοχή και τις επόμενες ώρες, δεν σταματάει η κακοκαιρία. Αύριο θα είναι λίγο καλύτερη ημέρα. Θα έχουμε και πάλι βροχές, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Μέσα στην ημέρα όμως σταδιακά θα εξασθενήσουν, οπότε αυτό είναι το θετικό νέο. Τώρα πάμε να δούμε τους νοτιάδες που φέραν και πολλά προβλήματα και στα δρομολόγια. Αυτοί θα φτάνουν μέχρι και αύριο το πρωί στο βόρειο Αιγαίο, το Οκτώμπο Φόρ. Σταδιακά όμως και αυτοί αύριο θα εξασθενήσουν. Βέβαια οι νοτιάδες κρατούν πολύ υψηλή τη θερμοκρασία και αύριο θα είναι υψηλές θερμοκρασίες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Στην Αττική αύριο μια πιθανότητα για βροχή πολύ μικρή. Η θερμοκρασία υψηλή θα φτάνει τοπικά τους 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη βροχές θα έχουμε σήμερα και αύριο κυρίως το πρωί. Και εκεί η θερμοκρασία υψηλή θα φτάσει τοπικά και τους 18 βαθμούς. Από εβδομάδα ωστόσο πέφτει ο υδράργυρος. Θα έχουμε κρύο, βροχές, χειμώνα, κυρίως Τρίτη και Τετάρτη, Μαριλένα. Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσω θέρμα.